Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο με σκορ 3-0 πέτυχε ο Πανθουριακός απέναντι στη Ράχη για την 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α τοπικής κατηγορίας στο γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης. Η ομάδα του Τάκη Σακελαρόπουλου δεν αντιμετώπισε προβλήματα και έφτασε έτσι τους 60 βαθμούς και την 4η θέση. Στο 31ο λεπτό ο Κουρετζής εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των γηπεδούχων να απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή και με πλασέ έγραψε το 0-1. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Γιακουμής έφυγε στην πλάτη της άμυνας και ανατράπηκε από τον Τσέλα με τον Πλακογιάννη να δείχνει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιανακόπουλος, ο οποίος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-2. Οι γηπεδούχοι είχαν τις καλές στιγμές τους, όμως δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με το σκορ να μην μπορεί να αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Μπούνας υποδέχθηκε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και με ωραία κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 0-3.